Γυναική εργασία, διακρίσεις και κοινωνικά στερεότυπα. Η κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των δύο φύλων και οι βελτιώσεις που επέφερε μέσω νομοθετημάτων και θεσμικών αλλαγών δεν αρκεί ώστε να κλείσει η ψαλίδα ούτε σε μισθολογικό επίπεδο, ούτε στο επίπεδο των ευκαιριών στην πρόσβαση σε θέσεις καριέρας. Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήγει έρευνα της Βρετανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam. Οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση αποτελούν μια από τις χειρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέει η Ραφαέλα από τον Άγιο Δομήνικο, η οποία εργάζεται ως καθαρίστρια στην Ισπανία. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εργάζεται χωρίς να έχει δικαίωμα σε καμία εργοδοτική εισφορά, χωρίς να έχει δικαίωμα σε ελεύθερο χρόνο ή σε διακοπές? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια γυναίκα χρειάζεται να δουλεύει 59 μέρες περισσότερες το χρόνο για να κερδίσει τα ίδια χρήματα με έναν άνδρα. Είναι 2 φορές πιθανότερο μια γυναίκα να αμοιφθεί με χαμηλό μισθό από ότι ένας άνδρας. Αιτία, τα κοινωνικά στερεότυπα. Ακριβώς αυτό. Τα κοινωνικά στερεότυπα ευθύνονται για το γεγονός ότι οι γυναίκες επικεντρώνονται σε ορισμένους τομείς εργασίας, σε ορισμένα επαγγέλματα, που συχνά οδηγούν σε άτυπες μορφές εργασίας, όπως η μερική απασχόληση ή η αυτοαπασχόληση. Οι γυναίκες είμαστε η πλειοψηφία των εργαζομένων που αναλαμβάνει μία αμοιβόμενη εργασία στο σπίτι. Στην έκθεση παρουσιάζονται στοιχεία για το πώς οι γυναίκες σωθούνται στο να επιλέξουν επαγγέλματα στην εστίαση, την καθαριότητα ή τη φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών. Δηλαδή, χαμηλά αμοιβόμενη εργασία με ελάχιστες έως μηδενικές προοπτικές ανέλυξης.